Μάλιστα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία εδώ με τον αγαπητό Ξάνθη, τον συνεργάτη μας. Μια εξαιρετική συνομιλία με την κυρία Διόνη Χριστοπούλου. Νομίζω ότι είναι αξιόλογη η παρουσία μέσα στα ψηφοδέλτια. Και αυτό λέμε συνέχεια, αγαπητέ, ότι από τη μία υπερτονίζουμε τη σημαντικότητα αυτής της ψήφου, τη σημαντικότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι αντίκτυπο έχουν γενικότερα σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, όλα τα θέματα. Φαντάζομαι ότι είμαστε το 10ο μέλος ένταξη στην Ένωση και για να εκχωρείς δικαιώματα για να ενταχθείς σε αυτή την οικογένεια, σημαίνει λοιπόν ότι λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της ζωής μας και τώρα και νευραλγικούς τομείς, έτσι δεν είναι, όπως είναι η οικονομία, η γεωργία, το περιβάλλον, τουρισμός, η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία, τα πάντα όλα. Η ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η παιδεία, ο πολιτισμός, βέβαια, όλα εντάσσονται μέσα σε προγράμματα που μπορεί να αναδειχθούν και να επεκταθούν. Επομένως λοιπόν και στο Κοινοβούλιο πρέπει να στέλνουμε εκείνους που νομίζουμε και όχι μόνο νομίζουμε, που δίνουν τα δείγματα γραφής ότι είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν, να δημιουργήσουν και να παράγουν και τις καινοτομίες και τις ενισχύσεις για την προαγωγή της χώρας μας σε όλους τους τομείς. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι μεγάλη μάχη. Λοιπόν, έχουμε, ενημερώστε με παρακαλώ, κύριε Καλπακίδη. Έχουμε κοντά μας την κυρία Δραγούνη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ολυμπία Δραγούνη. Πολύ εντυπωσιακή παρουσία, αγαπητέ. Κυρία Δραγούνη, θα μας στείλετε τώρα. Έχω εδώ πέρα ένα δελτίο τύπου, το οποίο είναι σχηνοτενές. Θα γίνει τι υπερθέαμα μας φέρνετε στην περιοχή μας, κάτι δηλαδή που έχουν συνδράμει όλοι οι φορείς της περιοχής μας, έτσι, με τον κορυφαίο βέβαια, όπως αναφέρεται, την κορυφαία προσωπικότητα, ιδρυτή και διευθύνων του Ροδίου Παιδείας, τον φίλο μου, τον Κυριάκο Κυριακούλη, ο οποίος παράγει μεγάλο παιδαγωγικό έργο και έργο πολιτισμού, και σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου. Είμαστε εδώ με τον διδάσκον του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο αγαπητό Ξάνθο. Ένα υπερθέαμα που, όπως λέμε, έχουν συνεργαστεί όλοι οι φορείς. Δώστε μας έτσι μία εικόνα, τι θα παρακολουθήσουμε και πότε, ναι, και την ιστορία αυτού του αθλήματος, του χορευτικού αθλήματος, που μπορεί να μην είναι, λέει μέσα το δελτίο τύπο, μπορεί να μην είναι ολυμπιακό άθλημα, αλλά ενέχει έτσι στην είναι χωρία... Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Για λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Ορίσατε. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε μας, ότι όταν θέλεις κάτι να γίνει, όλα βοηθάνε στο να πραγματοποιηθεί. Συνομωτεί το σύμπαν, λέει ο Κοέλο, ναι. Αυτό ακριβώς. Από μικρό παιδί ασχολούμαι με τη γυμναστική, έκανα ενόργανη γυμναστική, ήμουν αθλήτρια και πρωταθλήτρια, αλλά πραγματικά όταν γνώρισα τη γυμναστική για όλους, που είναι το άθλημα το οποίο υπηρετώ τα τελευταία 25 χρόνια, έμεινα εκεί. Είναι ένα άθλημα που τα έχει όλα. Δεν είναι ένα απλό άθλημα, είναι τέχνη. Είναι χορός, είναι σύνθεση, είναι ελευθερία, είναι πρωτοτυπία. Συνδυάζει όλους τους τύπους της γυμναστικής, όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Δηλαδή έχει ενόργανη γυμναστική, ναι, έχει ακροβατικά φανταστικά, έχει τραμπολίνα, έχει αιωρούμενους κρίκους, έχει στοιχεία ρυθμικής γυμναστικής και όλα αυτά παντρεύονται σε μία χορογραφία η οποία είναι θεματική. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μία παράσταση πραγματική με σκηνοθεσία και θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα μέσα από αυτή την παράσταση. Είναι κάτι μοναδικό, τους χωράει όλους. Φυσικά υπάρχουν επίπεδα, ναι, αρχάριες ομάδες, μέτριες και ομάδες οι οποίες φυσικά διεκδικούν θέσεις. Εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν το 2000, όταν έφτιαξα την Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων, τον πρώτο μας σύλλογο. Η άνοδος ήταν πάρα πάρα πολύ σύντομη και μεγάλη λόγω της αγάπης και της αφοσίωσης. Και το 2017, για να πάμε απευθείας στη χρονιά ορόσημο, καταφέραμε να πάρουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής για Όλους, μέσα από 147 ομάδες από όλο τον κόσμο, να μπούμε στις 14, στον τελικό, και από τις 14 να είμαστε οι πρώτοι. Να σηκώσουμε το παγκόσμιο κύπελο, την ελληνική σημαία, τον εθνικό ύμνο, όλα αυτά τα οποία όποιος τα ζει
Εύχεται να μπορούν να τα ζήσουν όλοι. Είναι μοναδικές στιγμές. Εμείς παρακολουθούμε τώρα στα στιγμιότυπα που μας δείχνει ο σκηνοθέτης μας. Παρακολουθούμε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα. Αλλά νομίζω ότι, αγαπητά, αυτό απαιτεί και επίπονη προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Τώρα αυτές τις σκηνές που βλέπουμε λίγο είναι από την χορογραφία μας The Wolves and the Moon, η Λίκη, το πρόγραμμα το οποίο βραβεύτηκε και πήρε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το μήνυμα ποιο ήταν? Ήτανε δύο αγέλες λύκων που ζουν αρμονικά, ώσπου με την Πανσέλινο έρχεται η διαμάχη, έρχεται η μάχη σώμα με σώμα, ώσπου δεν πάει άλλο και οι αρχηγοί με μια μεγάλη αγκαλιά δίνουν το μήνυμα ότι μόνο μαζί αρμονικά μπορούμε να συνεπάρχουμε. Έτσι λοιπόν, αυτό το μήνυμα όχι απλά άγγιξε τους κριτές και τους θεατές, αλλά μας έφερε και στην πρώτη θέση. Σίγουρα θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι έχουμε καταφέρει με ένα μαγικό ραβδάκι όλο αυτό να γίνεται με ευχάριστο τρόπο. Και αυτή είναι η μοναδικότητα και του αθλήματός μας. Να πούμε λίγο, να έρθουμε στη Ρόδο. Πριν έρθουμε στη Ρόδο, επειδή στην αποστροφή του λόγου σας προηγουμένως είπατε ότι μέσα από αυτές τις παραστάσεις θέλετε να εκπέμψετε κάποια μηνύματα. Είναι αυτό που μας είπατε προηγουμένως, δηλαδή το μήνυμα είναι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο. Μάλιστα. Όταν... Πάμε λοιπόν τώρα. Υπάρχουν, ας πούμε τώρα εδώ παρακολουθούμε τους Ζούρκαρο. Αυτή είναι πολύ διάσημη ομάδα και είναι η πιο διάσημη ομάδα μετά από μας που θα συμμετέχει στη Ρόδο. Δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι ακριβοθόρητη. Την έχουμε δει και στο American Got Talent που διεκδίκησε θέση. Κάνουν τρομερά ακροβατικά. Είναι από την Αυστρία. Θα είναι στη Ρόδο. Πότε θα γίνει αυτό? Ειδικεύονται στα ακροβατικά. Λοιπόν, 2, 3 και 4 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο στην Καλλιθέα. Ναι, κοντεύει ο καιρός. Θα έχουμε λοιπόν πολλές συμμετοχές από το εξωτερικό. Δεν ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση για όλους. Επιλέξαμε τις καλύτερες ομάδες γιατί ακριβώς θέλαμε να παρουσιάσουμε μια παράσταση, όχι απλά μια γυμναστική επίδειξη. Θα είναι ένα σκηνοθετημένο σοου με φωτισμό, με ήχο, με εφέ, στο οποίο πραγματικά νομίζω ότι ο θεατής θα νιώσει ότι βρίσκεται τουλάχιστον στο Cirque du Soleil. Μιλάμε για κάτι πολύ πολύ δουλεμένο, με πολύ αγάπη και κούραση. Βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση, μπορώ να πω, από το νησί. Αυτό βλέπω. Συμμετέχουν και συνδράμουν όλες οι αρχές. Πείτε τα εσείς αναλυτικά, ναι. Ναι, με το οποίο νησί εγώ δεν είχα καμία μα καμία σχέση. Απλά το επισκέφτηκα το καλοκαίρι. Κάπως έγινε ένα κλικ μαζί με την αγαπημένη μου φίλη την Φωτεινή Κουλούρη που έρχεται χρόνια στο νησί, το αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Μετάδωσε αυτή την αγάπη της, παρακολούθησε έναν αγώνα στο κλειστό γυμναστήριο στην Καλλιθέα, στον Κολοσσό, και είδα ότι το γήπεδο πληρούσε τις προδιαγραφές. Φυσικά όχι όπως βλέπουμε τώρα στην οθόνη, εκεί είμαστε σε ένα τεράστιο στάδιο στην Αυστρία. Κάνω μια παρένθεση και βλέπουμε τη χορογραφία Καριάτιδες. Συμμετείχαν 70 αθλήτριες της ομάδας μου. Η ομάδα λέγεται Wolf's Team. Mm-hmm. Και ήταν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Τώρα δεν ακούμε και ήχο της χορογραφίας με πολύ γνωστές μουσικές συνθετών. Για την επιστροφή της έκτης Καριάτιδας. Πάρα πάρα πολύ συγκίνηση, αν μπορέσουμε να τα ακούσουμε και με τον ήχο του. Επανέρχομαι λοιπόν στη Ρόδο, ότι έτσι ξαφνικά έγινε το κλικ ότι εδώ είναι ο κατάλληλος τόπος για να κάνουμε για πρώτη φορά το σχέδιο που οργανώνουμε χρόνια. Έχουμε αποκτήσει διεθνείς φιλίες, έχουμε μεγάλη αποδοχή σε όλο τον κόσμο σαν ομάδα με το όνομα Wolf's Team, μας ξέρουν παντού στο αντικείμενό μας βέβαια. Και έτσι ήταν πολύ εύκολη η πρόσκληση. Οι ομάδες στοχευμένα που προσκαλέσαμε αποδεχτήκαν σχεδόν αμέσως, εμπιστευτήκαν ότι αυτό θα είναι κάτι σπουδαίο. Φυσικά η Ρόδος αποτέλεσε το κερασάκι, την τούρτα, διότι... Ναι. Δεν ήτανε τον ακούμε τον ήχο? Ναι, τον ακούμε. Εκεί να φανταστείτε
Είχαμε μεταφέρει στην Αυστρία, μιλάμε γιατί πρέπει να βγει η παράσταση όπως πρέπει, ολόκληρο Ερέχθειο βλέπετε. Το Ερέχθειο βεβαίως και μας συγκλονίζει όλων και νομίζω ότι είναι αγαπητέ κοινή βούληση όλων. Ωραία, και... Ωραία. Και το μήνυμα. Και το μήνυμα και, συμπαθέ, και η βούληση, ναι. Επιστροφή της κόρης βεβαίως, εθνικό, στην πατρίδα της. Εθνικό μήνυμα. Εθνικό πατριωτικό. Ναι, και πόσο μάλιστα εκεί που ήταν η παγκόσμια γυμναστράδα και υπήρχε από κάθε άκρη της γης συμμετοχή. Mm-hmm. Νομίζω ήταν πολύ χειρό το μήνυμα. Πράγματι. Μακάρι να επιτευχθεί ο στόχος. Λοιπόν, συνεχίζει και λέω... Απευθύνεστε μόνο στο ροδιακό κοινό, στους τουρίστες. Ποιο είναι το πλέγμα προσδοκίας? Εμείς ήδη ερχόμαστε περίπου 850 άτομα. Είναι 600 αθλητές και οι υπόλοιποι συνοδοί και όλο και αυξάνεται ο αριθμός. Έρχονται πολλοί και από το εξωτερικό, από το χώρο της γυμναστικής να το δούνε. Φίλοι, φυσικά γονείς και συγγενείς. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα αρέσει σε όλους. Σίγουρα κάποιοι που ασχολούνται με το χορό, με τα ακροβατικά, με τη γυμναστική, με τις τέχνες, θα τους αγγίξει ίσως λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ένα θέαμα το οποίο νομίζω αρέσει σε όλους. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Δεν έχει και πάρα πολλές φυσικά κερκίδες το κλειστό γυμναστήριο. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Μακάρι να φιλοξενήσουμε όσο περισσότερους ροδίτες και να το χαρούν όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει συνδρομή του Δήμου, της Περιφέρειας, στη Δράμη και ο πρώην Δήμαρχος Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης του Ρόδος Παλάς, έτσι, στηρίζει την διοργάνωση. Βλέπετε, βέβαια. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ήταν πραγματικά ανοιχτές οι πόρτες για μας. Φυσικά και ο κύριος Καμπουράκης φιλοξενεί κάποιους αθλητές στο ξενοδοχείο του, μας παρέχει κάποια βοήθεια. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι συνδιοργανώτρια. Ο Δήμος Ρόδου, συνδιοργανώτρια. Ο Δήμος Ρόδου μας παραχωρεί για μία εβδομάδα το κλειστό γυμναστήριο με όποια βοήθεια για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το event, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο με τόσο κόσμο. Εμείς φέρνουμε 2 νταλίκες από Αθήνα και μία νταλίκα έρχεται από Ελβετία, γιατί έχουμε πάρα πολύ εξοπλισμό που πρέπει να στήσουμε. Μας βοήθησε και η Blue Star Ferries. Να πούμε ότι και το Εμπορικό Επιμελητήριο Ρόδου Δεκανήσου είναι κοντά μας. Όλοι οι φορείς. Βλέπω εδώ κάποιους αναφέρονται και ονομαστικά, κάποιους επιχειρηματίες, τον κύριο Τατάκη με τα κρασιά, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ασπράκης, ο πρώην αντιδήμαρχος και επιχειρηματίας, ο κύριος Στάσος Σπανός. Βλέπω εδώ στο δελτίο Ερυθρός Σταυρός Αστυνομίας συνδράμουν εθελοντικά. Νομίζω ότι είναι αξιόλογη, έτσι, αξιοσημείωτη αυτή η πρωτοβουλία. Βλέπουμε όλες τις αρχές, όλους τους φορείς να συνδράμουν. Εμείς θέλουμε να σας ευχηθούμε. Συγκεκριμένα να πω ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή δίνει τη σφραγίδα της στο γεγονός, που είναι πολύ σημαντικό, όπως και η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, καθώς και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι κοντά μας και εκείνη με οικονομική στήριξη. Νομίζω ότι έχει αγγίξει όλους αυτό. Εγώ η ίδια πρώτη είμαι πολύ μεγάλη εθελόντρια, ώστε να γίνει ό,τι καλύτερο με όποιο κόστος, γιατί από τη στιγμή που προσκαλούμε και είμαστε εμείς οι οικοδεσπότες του φεστιβάλ, πρέπει να γίνουν όλα όμορφα. Οι συγκεκριμένοι αθλητές που θα έρθουν, επειδή είναι διάσημοι, έχουν πάρα πολλούς followers και θα κάνουν καλό στο νησί με ό,τι θα αναπαράγουν. Οπότε... δεν το συζητάμε. Η προβολή νομίζω του νησιού θα έχει τυναχθεί. Κάτι ξεχωριστό. Υπερθέαμα. Όπως ακριβώς μου τα είπε ο Κυριάκος Κυριακούλης, θα τον είχαμε σήμερα εδώ, αλλά λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Εξαιρετική προσωπικότητα και το σχολείο. Έχω μείνει πραγματικά άφωνη. Αξιοζήλευτη δουλειά το σχολείο αυτό. Λοιπόν, με όλους αυτούς που συνδράμουν τους εθελοντές, δηλώνω και την δική μας εδώ συνδρομή, κυρία Δραγούνη, δημοσιογραφικά ή όπως αλλιώς μπορούμε. Ο στόχος και το μήνυμα που θέλουμε να φτάσουμε νομίζω είναι κοινός, όλων μας είναι βούληση και πεποίθηση, η επιστροφή των κλαπισών αρχαιοτήτων μας, έτσι δεν είναι? Και έτσι, να επιστρέψει η κόρη που θα συμμετέχουν. Ναι. Θα έρθουν ομάδες από την Ελβετία, που είναι η βασίλισσα του αθλήματος,
από Γερμανία, από Αυστρία, Πορτογαλία, Ιταλία και φυσικά Ελλάδα. Ωραία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε ξανά. Θα τα πούμε ξανά. Θα είμαστε σε επαφή, ευχαριστώ, σε επικοινωνία. Ό,τι χρειάζεστε, δηλώνω παρούσα, να συνδράμω όπου μπορώ και θα το ξανα... Προβάλλουμε. Να το ξαναπροβάλλουμε το θέμα και εκεί παραμονές και θα καλύψουμε και την. Και, ναι, και την εκδήλωση. Δύο-τρία και δύο. Να πούμε ότι θα βρίσκεται και συνεργείο του Αντένα κοντά μας. Φυσικά η τοπική συνδρομή είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική, γιατί εμείς αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Θέλουμε να το επικοινωνήσουμε με τη Ρόδο. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και θα είμαστε σε επαφή. Κυρία Δραγούνη, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Σας χαίρομαι για την προσπάθεια. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σήμερα νομίζω η εκπομπή κάτι είναι κάτι, βγάζει έτσι πάρα μια πολλά καινές προσωπικότητες και υπερθεάματα εδώ. Ναι. Και ξέρετε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλον αυτόν τον κόσμο που με εμπιστεύονται. Με εμπιστεύονται. Εντάξει, έχετε μια... για την προβολή, για εντάξει, την κάλυψη. Πραγματικά συγκινούμε, ωραία, γιατί είναι αξιοσημείωτα όλα αυτά είναι που προβάλλονται σήμερα. Ναι. Ένα πολιτιστικό κομμάτι που λείπει και αυτό βοηθάει ουσιαστικά στην πληθώρα των ειδήσεων. Έχει κάτι ξεχωριστό και πιο ποιοτικό. Και νομίζω ότι το επιτυχάνεται. Και πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα, έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι όλα πολιτική. Όχι, προς Θεού. Και χρώματα. Είναι και ο πολιτισμός, είναι και χρώματα η ζωή. Έχει χρώματα η ζωή. Δεν είναι μόνο γκρίζο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σου έχω την κυρία Βίκη Φλέσσα. Α, για να κλείσουμε και την εβδομάδα και το τελευταίο μας ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.